Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε ουσιαστικός, αποδεικνύοντας 2-3 πτυχές πραγματικότητας, οι οποίες επιμελώς παρέμεναν καλυμμένες από την κυβερνητική προπαγάνδα. Στο Ζάπιο, σε μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση για τις εξελίξεις, με απολύτως τεχνοκρατικό τρόπο, παρουσίασε 3 κεφάλαια. Πρώτον, περιέγραψε ποια είναι η πραγματική κατάσταση της οικονομίας που παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ από τη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας με στοιχεία και με, θα έλεγα, έτσι, αδιαμφισβήτητες αριθμητικές προσεγγίσεις. Πρώτον, ότι τα μέτρα τα οποία είχε εξαγγείλει η Νέα Δημοκρατία και είχε ήδη αρχίσει να παίρνει θα κρατούσαν φρεναρισμένο το έλλειμμα και το χρέος σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που τελικά φτάσαμε λόγω της δεκάμηνης αδράνειας της κυβέρνησης. Δεύτερον, εξήγησε ότι στα σκληρά μέτρα που παίρνονται σε σειρά από αυτά τα μέτρα είναι συνενετικός και υποστηρικτικός, που δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ όταν ήταν αντιπολίτευση, διότι συναισθάνεται την κρισιμότητα της κατάστασης και βάζει πλάτη η Ελλάδα να βγει από τα διέξοδα, αλλά τοποθετείται απέναντι σε συνταγές σαν αυτήν που συνόδευσαν το νομοσχέδιο για την αξιοποίηση του πακέτου που πήραμε από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρεί ότι η κυβέρνηση με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει, το μείγμα πολιτικής που η ίδια επέλεξε και δεν της επέβαλε κανένας διεθνής οργανισμός, όπως ομολόγησε σε πρόσφατη συνέντευξή του και ο κύριος Στρος-Καν, είναι ένα μείγμα το οποίο πλήττει κυρίως τα μεσαία και φτωχά εισοδήματα, στραγγίζει απορρευστότητα την αγορά, το ζούμε άλλωστε και εδώ στην αγορά της Κομοτηνής το τελευταίο διάστημα, αυξάνει την ανεργία, βυθίζει τη χώρα στην ύφεση, χωρίς να δημιουργεί προοπτικές ανάκαμψης και χωρίς να αγγίζει κυρίως αυτούς που πραγματικά είναι έχοντες και κατέχοντες. Η κριτική που του ασκεί η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς ευθέως είναι όχι το ότι χρησιμοποιεί τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανακάμψει η χώρα. Αυτό ήταν μια αναγκαιότητα που δημιουργήθηκε από τα πράγματα. Αλλά το ότι το μείγμα πολιτικής που έχει αποφασίσει να εφαρμόσει και στο εργασιακό και στο ασφαλιστικό και στα οικονομικά μέτρα φύγει κατά κύριο λόγο μισθωτούς και συνταξιούχους, μεσαία και φτωχά εισοδήματα, στραγγίζει απορρευστότητα την αγορά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, αυξάνεται ραγδαία η ανεργία, ήδη από το 7,8 που την είχαμε φτάσει εμείς, έχει εκτεναχθεί σε ποσοστά πάνω από το 11% και υπάρχουν προβλέψεις ότι μπορεί να φτάσει και 17 και 18%. Και βεβαίως δεν υπάρχει καμία μα καμία ελπίδα με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα η κυβέρνηση να διορθωθεί η κατάσταση και να αρχίσει μια διαδικασία ανάκαμψης. Ο Αντώνης Σαμαράς λοιπόν προχθές στο Ζάπιο με στοιχεία απέδειξε πώς μπορούμε να δώσουμε μια όθηση στα γεγονότα και να βγει η Ελλάδα από πάνω χωρίς να πληρώσει ο ελληνικός λαός τόσο μεγάλο κόστος ή να πληρώσει ανεκτό κόστος. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο που ανέφερε. Μόνο η καταγεγραμμένη δημόσια περιουσία ξεπερνά το ποσό του δημοσίου χρέους. Είναι πάνω από 300 δις. Και αυτή η περιουσία παραμένει αναξιοποίητη. Ακίνητη περιουσία των πανεπιστημίων, των ΟΤΑ, του στενού δημόσιου τομέα. Περιουσία η οποία θα μπορούσε να έχει αποφέρει πλούτη και στο ελληνικό δημόσιο. Επίσης δεν έχουμε αξιοποιήσει όπως θα έπρεπε το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. Ζήτησε λοιπόν εμπροστοβαρή εφαρμογή του τέταρτου κοινοτικού πλαίσιου στήριξης. Ζήτησε στοχευμένες και γρήγορες αποκρατικοποιήσεις που μπορούν να αποφέρουν έσοδα αλλά και να απελευθερώσουν δημιουργικές δυνάμεις στην ελληνική αγορά. Και πολλά άλλα. Μία διαφορετική συνταγή λοιπόν, απολύτως τεκμηριωμένη και πιστική, ήταν η στρατηγική της ελπίδος όπως την ονομάσαμε και παρουσιάστηκε από το κόμμα μας και θα εξειδικεύεται συνεχώς προγραμματικά το επόμενο διάστημα ώστε να γίνει συνείδηση του ελληνικού λαού και απέτηση του ελληνικού λαού. Και ξεκαθαρίσαμε και δια του Προέδρου μας αλλά και εμείς στη Βουλή ότι εμείς εάν υιοθετούνται μέτρα από τη δική μας στρατηγική θα επιχαίρουμε και βεβαίως θα στηρίζουμε. Άρα, όταν όμως βλέπουμε λανθασμένες επιλογές, είμαστε υποχρεωμένοι να προασπιζόμαστε τα λαϊκά συμφέροντα και τα συμφέροντα του τόπου μας. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όπως ξεκάθαρα είπαν και οι αξιωματούχοι του και κυρίως ο Πρόεδρος, τον κ. Στρος-Καν, αλλά και ο Όλι Ρεν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσδιορίζει τους στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει αυτοί να υλοποιηθούν.
και βεβαίως δίνει εναλλακτικές συμβουλές από την εμπειρία του σε άλλες χώρες, σε 37 περίπου χώρες που έχει δραστηριοποιηθεί μέχρι σήμερα, για το πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Από εκεί και μετά η επιλογή του μείγματος πολιτικής είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση, δια του Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, όταν ανέλαβε, μίλησε για χώρα μειωμένης εθνικής κυριαρχίας. Και εμείς ασκήσαμε κριτική. Τώρα το κάνει πράξη. Επήγε εκεί για να χρησιμοποιεί ως άλοθη, κατά κάποιο τρόπο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, παίρνοντας αντιλαϊκά μέτρα. Και τώρα μοιάζει το δάκρυ που χύνει στη Βουλή κάθε φορά όταν ψηφίζει ένα δύσκολο νομοσχέδιο με το δάκρυ του κροκόδιλου, που κλαίει για να ξεγελάσει το θύμα του, δηλαδή τον ελληνικό λαό. Κλαίει κάθε φορά ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του όταν παίρνουν δύσκολα μέτρα και λέει ότι αυτό δεν είναι σοσιαλισμός, είμαστε αναγκασμένοι να το κάνουμε, μας επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν είναι όμως έτσι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προσδιορίσε τους στόχους. Το μείγμα πολιτικής είναι απόφαση της εκλεγμένης ελληνικής κυβέρνησης. Άρα αυτής της κυβέρνησης, η οποία πριν από λίγο καιρό, πριν τις εκλογές, μας έβαζε το δίλημα σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα. Και σήμερα έχει καταφέρει μετά από 10 μήνες να ταυτίσει το σοσιαλισμό με την βαρβαρότητα. Η διεθνή συγκυρία ουσιαστικά ανέδειξε τις δομικές αδυναμίες ελληνικής οικονομίας. Όταν η δική μου παράταξη το 1981 παρέδιδε την οικονομία στον Ανδρέα Παπανδρέου, το δημόσιο χρέος ήταν το 30% του ΑΕΠ. Όταν το ξαναπαραλάμβανε το 2004 ήταν πάνω από το 100%. Επομένως δεν φταίει αυτός που το τετραπλασίασε και φταίει αυτός που μέσα στην καρδιά της οικονομικής κρίσης το έκανε από 104-112,7, που δεν είναι και αυτό αληθινό. Διότι με τα στοιχεία που έχουμε εμείς και αν εφαρμόζονταν τα μέτρα που είχαμε αρχίσει να παίρνουμε πριν τις εκλογές, θα σταματούσε στο 9,9%, όπως απέδειξε ο Αντώνης Σαμαράς προχθές με την παρουσίαση που έκανε. Δεν χρειάζεται να ωραιοποιούμε τίποτα. Η εικόνα της χώρας είναι στο ναδύρ. Σε αυτό έχει συμβάλει και η πραγματική κατάσταση, αναμφισβήτητα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε αυτή την εικόνα η νέα κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Στην προσπάθειά της να διωγγώσει στα νούμερα τα χρέη και τα ελλείμματα για να συκοφαντήσει την προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Πασόκ μίλησε ως να μην ακούγεται από το διεθνή περίγυρο. Μίλησε υπερβολικά, μίλησε συκοφαντικά, με αποτέλεσμα τώρα που ζούμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης, ό,τι λες να εισπράτεται και από τους επενδυτές, να εισπράτεται και από τους πολιτικούς παρατηρητές και αναλυτές, και από τους δημοσιογράφους και από την Κομισιόν, από παντού. Αυτό έγινε η αιτία να βρεθεί σε αδιέξοδο και η ίδια και να επιδεινώσει τη θέση και την εικόνα της χώρας, επιτυχάνοντας το στόχο της όμως. Απομειώνοντας και συκοφαντώντας την περίοδο της διακυβέρνησης Καραμαλή. Αυτό τώρα δεν διορθώνεται. Τώρα χρειάζεται πολλαπλάσια προσπάθεια για να ξαναοικονομήσουμε καλή εικόνα για την Ελλάδα. Η παράταξη δική μας, την αυτοκριτική της για το ποσοστό που την αφορούν τα λάθη, την έχει κάνει. Και ήδη προτείνει μία εναλλακτική συνταγή για να βγούμε γρήγορα από την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μία συνταγή η οποία για να μπορέσει να επιφέρει αποτελέσματα χρειάζεται τουλάχιστον διετή αυστηρή εφαρμογή και έχουμε επίσης επισημάνει με στοιχεία πόσο θα στοιχήσει κάθε μέτρο, τι θα αποδώσει κάθε μέτρο και τι χρόνο εφαρμογής χρειάζεται.